Ο Στέφανος Κασελάκης στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μπορεί να έριξε γέφυρες όσους τον αμφισβητούν σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι της εσωκομματικής αντιπαράθεσης. Όμως η ημερομηνία διεξαγωγής του έκτακτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ συντηρεί την εσωστρέφεια. Με επιστολή στους δύο γραμματείς του κόμματος, μέλη της Ομπρέλα ζητούν να τηρηθεί ο οδικός χάρτης για συνέδριο τον Νοέμβριο, καθώς εκτιμούν ότι ο νέος πρόεδρος θα το μεταθέσει για αργότερα με τη δικαιολογία της στρατιωτικής του θητείας. Θα πρέπει να υπηρετήσει 6 μήνες και έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει πλην των 20 ημερών τους υπόλοιπους μήνες. Εφόσον επιλέξει να υπηρετήσει 20 ημέρες και να εξαγοράσει το υπόλοιπο τη θητεία, εκ των πραγμάτων τη θητεία την κάνει σε κάποιο κέντρο νοσηλεύου. Δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να πάει στην παραμεθόριο. Δεν είμαι υπέρ κανενός σενάριου διάσπασης, υπό την έννοια ακριβώς ότι οι διασπάσεις πολλές φορές δημιουργούν και απογοητεύσεις και αποστρατεύσεις. Αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε το αμέσως επόμενο διάστημα είναι να προχωρήσουμε συντεταγμένα σε ένα συνέδριο. Όπως έχουμε αποφασίσει ήδη στα οργανά μας. Η ευθύνη για την ενότητα και το πώς θα πάμε στο συνέδριο είναι στη μεριά του Προέδρου. Την ίδια ώρα στη δημοσκόπηση της MRB για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, οι δείκτες δημοφιλίας του Στέφανου Κασελάκη εμφανίζονται χαμηλοί, ενώ το 69,3% απαντά πως δεν θα τον ψήφιζε για πρωθυπουργό. Στην ερώτηση αν η εκλογή του Στέφανου Κασελάκη αποτελεί θετική εξέλιξη για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, το 48,3% των ερωτηθέντων θεωρεί πως είναι αρνητική εξέλιξη. Το 61,1% εκτιμά πως δεν θα μπορέσει ο νέος πρόεδρος να διατηρήσει την ενότητα στο ΣΥΡΙΖΑ, το 56% πως δεν θα ασκήσει αποτελεσματική αντιπολίτευση, ενώ το 57,4% ότι δεν θα μπορέσει να κερδίσει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Βλέπετε ότι και δημοσκοπικά δεν συγκεντρώνει και πολύ μεγάλη αποδοχή από την ελληνική κοινωνία, ακριβώς γιατί η κοινωνία διακρίνει αυτή την πολιτική ανοριμότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από μια έντονη εσωκομματική διαδικασία, η οποία λειτουργήσε και διχαστικά. Νομίζω περνάμε στην επόμενη μέρα σε 2-3 μήνες. Να ξανασυζητήσουμε για να δούμε. Τα αντίστοιχα ερωτήματα όταν τέθηκαν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνουν θετικό πρόσημο με το 61,8% να απαντά πως ο Στέφανος Κασελάκης μπορεί να διατηρήσει την ενότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, το 71,3% να εκτιμά ότι μπορεί να ασκήσει αποτελεσματική αντιπολίτευση και το 61,3% να θεωρεί πως μπορεί να κερδίσει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.